Κρόνος φέρνει περισσότερη πίεση στην καθημερινότητά σας, περισσότερες ευθύνες, περισσότερο όγκο εργασίας. Κάποιοι μπορεί να χρειαστεί να δουλέψετε παραπάνω ώρα, σε παραπάνω δουλειές για να τα βγάλετε πέρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει Κρόνος, πολλές υποχρεώσεις δηλαδή. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ιδιαίτερα με τα θέματα της υγείας. Από την άλλη πλευρά, ο Κρόνος, όταν επηρεάζει τον τομέα της υγείας, αν συμπεριφερθείτε με πειθαρχία και κοιτάξετε να επιλύσετε θέματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να σας κάνει κάτι κακό. Αν παραμελήσετε το σώμα σας και πέσετε με τα μούτρα σε άλλα πράγματα, έχετε άλλες προτεραιότητες, ναι, εκεί πέρα μπορεί να γίνει κάτι στραβό. Αλλά είπαμε, γι' αυτό το λέμε, για να το προσέξετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Κρόνο για τους Λέοντες. Εδώ ο Κρόνος παίρνει θέση σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει σχέση με τον έρωτα, έχει σχέση με τα παιδιά, έχει σχέση με τη δημιουργία, έχει σχέση με τη διασκέδαση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αφενός θα γίνετε λίγο πιο επιλεκτικοί, ας πούμε, αν είστε αδέσμευτοι, αδέσμευτες και ψάχνετε να βρείτε ένα τέρι, δεν θα είστε τόσο δεκτικοί στις προτάσεις που μπορεί να έχετε. Θα είστε πιο επιλεκτικοί στον άνθρωπο που θα θέλετε να είναι σύντροφό σας. Ένα είναι αυτό, μια ερμηνεία, ένα σενάριο. Δεύτερον, θα δείτε δηλαδή λίγο πιο σοβαρά τα θέματα των ερωτικών σχέσεων. Δεύτερον, ακόμα και ο τρόπος που διασκεδάζετε, θα θέλετε να είναι πιο ουσιαστικός. Θα θέλετε να ψυχαγωγήσετε με έναν τρόπο λίγο πιο σοβαρό, να το πω έτσι. Όχι πάντως όπως ίσως παλιότερα. Αν είστε σε ηλικία που έχετε παιδιά ή θέλετε να κάνετε παιδιά, είναι επίσης μια ερμηνεία αυτή του Κρόνου στο ζώδιο του τοξότη για σας, ότι μπορεί να μπείτε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με το θέμα παιδί περισσότερο ή να προχωρήσετε στην απόκτηση απογόνου ή ακόμη, αν έχετε παιδιά, να ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά σας. Και βέβαια, μπορεί να ασχοληθείτε με ένα επιχειρηματικό ή δημιουργικό σχέδιο, αν είχατε ένα όνειρο, ένα στόχο, κάτι το οποίο το είχατε στο μυαλό σας, αλλά δεν μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να το υλοποιήσετε. Τώρα είναι η στιγμή να το υλοποιήσετε. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Μολονότι από τη φύση σας είστε ρεαλιστές, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια με τον Ποσειδόν απέναντί σας μπορεί να χάσατε έτσι λίγο μέρος αυτού του ρεαλισμού και της πρακτικότητας και λίγο να φεθήκατε έτσι σε ψευδεστήσεις, σε όνειρα, σε αυταπάτες. Έρχεται λοιπόν ο Κρόνος σε ένα πολύ κομβικό σημείο του δικού σας οροσκοπίου και σας λέει ότι ήρθε η ώρα να σοβαρέψετε λίγο περισσότερο, να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Είτε αυτό το ξεκίνημα αφορά την προσωπική σας ζωή, την οικογενειακή σας ζωή, από το να κάνετε την οικογένεια τη δική σας, μέχρι το να κάνετε μια αγορά σπιτιού ή να δείτε πώς μπορείτε να πουλήσετε ίσως ένα κίνητο. Γενικώς, ό,τι αφορά θέματα κινήτων, ό,τι αφορά θέματα οικογενειακά, φαίνεται ότι θα σας απασχολήσουν περισσότερο μέχρι το τέλος του 17. Ακόμη μπορεί να σας απασχολήσουν θέματα που αφορούν μεγαλύτερα άτομα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, συγγενικά πρόσωπα στενά εννοώ, και να χρειαστεί να βοηθήσετε, να στηρίξετε κτλ. Εννοείται ότι μπαίνοντας ο Κρόνος στον τοξότη σας βάζει και σε μια διαδικασία να σκεφτείτε τι έχω κάνει μέχρι τώρα στην προσωπική μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή και τι μπορώ να κάνω παρακάτω. Θα νιώσετε δηλαδή ότι είστε σε μια φάση αλλαγών, αλλά πρώτα εξετάζοντας τι έχει γίνει στο παρελθόν και φυσικά κοιτάζοντας τι θα διώξετε και τι θα αφήσετε να συνεχίσει στην πορεία μαζί σας. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Νομίζω ότι με τον Κρόνο στον τοξότη δεν θα τα βρείτε πολύ δύσκολα. Ίσα-ίσα θα ανακουφιστείτε σε κάποια ζητήματα, όπως ήταν τα οικονομικά. Από εκεί και έπειτα, ο Κρόνος εδώ μπορεί να σας βοηθήσει να εξειδικευτείτε με γνώση, κάνοντας σεμινάρια ίσως ή αν ξανακαφίσετε στα Φρανία να μάθετε κάτι παραπάνω για να προσθέσετε στο βιογραφικό σας, να κάνετε ένα μεταπτυχιακό ακόμη ή όσοι τέλος πάντων ασχολείστε με την επικοινωνία επαγγελματικά, με την εκπαίδευση, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με όλες αυτές τις κατηγορίες επαγγελμάτων, φαίνεται ότι μπορεί να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και ακόμα μπορεί να δείχνει και ταξίδια που έχουν να κάνουν και με τη δουλειά σας ο Κρόνος στο ζώδιο του τοξότη για εσάς τους ζυγούς. Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα μετράτε το χρόνο καλύτερα και θα είστε και πιο αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί στην επικοινωνία με τους άλλους. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Και καταρχήν το ότι φεύγει ο Κρόνος από το ζώδιό σας, δηλαδή πλέον τελείως, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό κοντά ήτανε, κάτι νιώθατε περισσότερο. Νομίζω ότι μια ανακούφιση
σχετικά θα την νιώσετε. Μπαίνει σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει σχέση με τα οικονομικά. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι τα οικονομικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, όχι ότι δεν ήταν και ξαφνικά θα γίνουν. Για τους Σκορπιούς πάντα τα οικονομικά είναι θέμα υψής της σημασίας, είτε έχουν είτε δεν έχουν. Είναι σημαντικός τομέας. Όμως, μπαίνοντας ο Κρόνος εκεί, τον κάνει λίγο ακόμη σημαντικότερο από όσο μπορεί να ήταν μέχρι τώρα. Που σημαίνει αυτό τι? Ότι από εδώ και κάτω και για τα επόμενα 2 χρόνια θα χρειαστεί να τα αναδιοργανώσετε, να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, να προσέξετε περισσότερο ίσως, να μην πάρετε ρίσκα. Ο Κρόνος γενικά δεν ευνοεί τα ρίσκα όταν μπαίνει σε έναν τομέα. Άρα, στον τομέα των οικονομικών, για τους Σκορπιούς δεν θέλει ρίσκο, θέλει σταθερά βήματα. Πολύ να εξετάζετε πριν δηλαδή κάθε περίπτωση και μετά να προχωράτε. Από εκεί και έπειτα αυτό μην σας τρομάζει με την έννοια ότι ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που έχει να κάνει με τα όρια και ίσως περιοριστούν τα οικονομικά μου. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ο Κρόνος όταν μπαίνει στον δεύτερο οίκο όπως μπαίνει για το δικό σου ηλιακό σπίτι. Απλά σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε πιο πειθαρχημένοι και θα πρέπει να τα βάλετε κάτω για τα επόμενα 2 χρόνια και να δείτε πώς θα τα διατηρήσετε τα κεκτημένα σας, πώς μπορείτε να τα αυξήσετε όσο μπορεί ο καθένας και φυσικά εννοείται να μην χάσετε. Αυτό είναι το μότο του Κρόνου εκεί, έτσι. Τώρα, μπορεί να παίζει ένα μεγάλο έξοδο. Το μεγάλο έξοδο αυτό μπορεί να αφορά ένα σπίτι, μπορεί να κάνετε μια αγορά, ή μπορεί να αφορά μια αποπληρωμή ενός χρέους, μπορεί να αφορά και κάτι τέτοιο. Για τον καθένα, ο καθένας μάλλον ξέρει τι μπορεί να σημαίνει ένα μεγάλο έξοδο μέσα στα 2 επόμενα χρόνια για τη ζωή του. Πάμε στους τοξότες. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και του Κρόνου. Λοιπόν, ο Κρόνος, μάλλον στην αστρολογία, είναι ο Χρόνος. Και πάντα με κάποιο τρόπο, όταν περνάει από πάνω μας, μας βάζει σε μια διαδικασία να οριμάσουμε, να καταλάβουμε πού πρέπει να βάλουμε τα όρια μας. Και για εσάς τους τοξότες, που είστε καλά παιδιά, χαρά γεμάτα, ωραία είναι η χαρά και ωραία είναι να είστε παιδιά, αλλά και η αφέλεια έχει τα όρια της και η αισιοδοξία έχει τα δικά της όρια. Γιατί μερικές φορές αυτή η υπερβολική ίσως αισιοδοξία ή αυτή η υπερβολική αφέλεια να σας βάζει σε μπελάδες. Άρα από εδώ και κάτω σοβαρεύετε, βλέπετε και εκτιμάτε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, κοιτάτε λίγο περισσότερο το συμφέρον σας. Όσοι έχετε κουραστεί τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι τις ανταμοιβές σας θα τις έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να κάνετε νέα και σημαντικά ξεκινήματα. Θα έχετε στο μυαλό σας όμως ότι θα είναι πολλή δουλειά, λιγότερος ο ελεύθερος χρόνος και φυσικά crash test δεν θα περάσει μόνο στα επαγγελματικά, θα περάσουν και οι προσωπικές σας σχέσεις. Μπορεί να κάνετε και μοιραίες σχέσεις και ακόμη μπορεί μάλλον θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο και τη φυσική σας κατάσταση και υγεία. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εσείς τώρα έχετε τον Κρόνο σε ένα που είναι και δικό σας κυβερνήτη, σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που είναι λίγο πιο κρυφό, λίγο πιο μυστικό. Έχει να κάνει πιο πολύ με θέματα που αφορούν την ψυχολογία σας. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να διώξετε από πάνω σας το παρελθόν, να διώξετε κακές συνήθειες, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν να σας δώσουν κάτι ουσιαστικό, αλλά τους κρατούσατε στη ζωή σας από ανασφάλειες και από φοβίες και όχι γιατί πραγματικά τους θέλατε στο περιβάλλον σας. Εδώ πέρα θα πρέπει να προσέξετε τη σωματοποίηση ψυχολογικών προβλημάτων, γιατί πιο εύκολα μπορεί να γίνεται αυτή η σωματοποίηση και να βάλετε ως προτεραιότητα, εννοείται, την υγεία σας και την ψυχολογία σας. Εκεί πέρα δηλαδή να τα φέρετε τα πράγματα σε μια καλή κατάσταση για να έχετε δύναμη όταν μπει ο Κρόνος στο δικό σας ζώδιο να μεγαλουργήσετε. Και πάμε στους υδροχόους, που σίγουρα η θέση του Κρόνου είναι πιο φιλική από το ζώδιο του τοξότη και πιο υποστηρικτική, μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τα φιλόδοξα σχέδιά σας ή ένα τέλος πάντων στόχο που μπορεί να έχετε, ένα όνειρο που μπορεί να έχετε. Τώρα, η διέλευση αυτή μπορεί να επηρεάσει τις φιλικές σας σχέσεις, να κάνετε δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στους ανθρώπους που θεωρείτε φίλους, στους ανθρώπους που θεωρείτε αγαπημένα σας πρόσωπα. Μπορεί να δείτε πράγματα δηλαδή μέσα στα επόμενα 2 χρόνια που ίσως θέλατε να τα βλέπετε και δεν ίσχυαν στην πραγματικότητα. Είχατε πλάσει εσείς στο μυαλό σας δηλαδή κάτι πολύ καλό για εκείνους. Ξεκαθαρίσματα και όμως σημαντικές σχέσεις και ενδεχομένως να βρεθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος θα λειτουργήσει ως μέντορας για εσάς τους υδροχόους σε επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο να σας βοηθήσει, ενδεχομένως και σε προσωπικό. Και πάμε στους ηχθείς. Είστε το 4ο και τελευταίο ζώδιο που επηρεάζει ο Κρόνος από τη διέλευσή του. Επηρεάζει τον τομέα πιο πολύ
της καριέρας. Φυσικά, κατά αντιδιαστολή, επηρεάζει και τον τομέα της οικογένειας. Εκεί φαίνεται να έχετε σημαντικές αλλαγές. Και βέβαια, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, νομίζω ότι μπορεί να τα δείτε όλα τα σενάρια. Όσοι εργάζεστε συνειδητά στον επαγγελματικό τομέα, έχετε κουραστεί πολύ, νομίζω ότι καλό θα σας κάνει. Μπορείτε να ανέβετε ψηλότερα. Από εκεί και έπειτα, αν είσαστε από τους ηχθείς που γενικά είστε πιο παθητικοί στην προσέγγιση του στα πράγματα, εκεί μπορεί να πέσει και κανένα χαστούκι από τον Κρόνο, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι όλα τέλεια και καταπληκτικά. Θα προσέξετε θέματα υγείας, οικογένειας, ηλικιωμένα άτομα και βέβαια σημαντική επιρροή του Κρόνου και στον τομέα των σχέσεων. Και για σας, crash test. Αυτό ισχύει για όλα τα μεταβλητά ζώδια. Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύς. Οι σημαντικές σχέσεις της ζωής σας τα επόμενα 2 χρόνια θα περάσουν από crash test. Και όποιος μείνει, παιδιά μου, μέχρι το 17 δίπλα σας, σημαίνει ότι έπρεπε να μείνει και άξιζε να μείνει.